Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Γκοτζαμπάγια Ραντζαπάξα, φυγαδεύτηκε από την κατοικία του λίγο πριν χιλιάδες διαδηλωτές εισβάλλουν σε αυτή. Πολίτες από όλη τη χώρα πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα Κολόμπο, απαιτώντας την παρέτηση του Προέδρου λόγω της ακρίβειας και των άθλιων συνθήκων ζωής, την ώρα που η Σρι Λάνκα δυσκολεύεται να προμηθευτεί τρόφιμα, βενζίνη και φάρμακα. Η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει τους διαδηλωτές με χημικά αλλά και με πυροβολισμούς στον αέρα, όμως δεν τα κατάφερε με το κύμα οργής να ξεχυλίζει. Δεκάδες είναι οι τραυματίες των συγκρούσεων την ώρα που εκατοντάδες διαδηλωτές κατάφεραν να μπουν στην πρεδρική κατοικία και αρκετοί εξ αυτών βούτυξαν και στην πισίνα του Προέδρου. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός μοιάζει έτοιμος να παραιτηθεί για να σχηματιστεί πολυκομματική κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από την άνευ προηγουμένου κρίση.